Θα προσπαθήσω μέσα από την παρουσίασή μου να σας πω πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς το Enterprise Mobility, ποιες είναι οι λύσεις που προτείνουμε. Θα προσπαθήσω να μεταφέρω λιγάκι κάποια στοιχεία από τη διεθνή μας παρουσία και γενικά από την αγορά τη συγκεκριμένη και τις εμπειρίες που έχουμε διεθνώς. Και θα κάνω και μια μικρή αναφορά στον τρόπο που προωθούμε το προϊόν, στο licensing μοντέλο και στο εμπορικό μοντέλο πρόθεσης μέσω συνεργατών. Αρχικά θα σας πω λιγάκι δύο λόγια για την εταιρεία. Η εταιρεία πλέον παίζει ηγετικό ρόλο στο αντικείμενο που δραστηριοποιείται. Εταιρείες οι οποίες κάνουν μελέτες πάνω στην αγορά, όπως η Gartner και η VDC, μας κατατάσσουν μέσα στις 15 με 20 κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως. Η εταιρεία έχει παρουσία και δραστηριότητα σε 25 περίπου χώρες, εξυπηρετεί περίπου στα 5 εκατομμύρια συνδρομητές σε μηνιαία βάση και διαθέτει γραφεία τόσο στο Λονδίνο όσο και στη Νέα Υόρκη, Ντουμπάι και σε άλλα σημεία του πλανήτη. Η εταιρεία είναι εισηγημένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου από το 2007. Και πάμε τώρα να σας πω λιγάκι κάποια στοιχεία τα οποία έρχονται από κάποιες προβλέψεις που υπάρχουν σχετικά με το Enterprise Mobility και κάποια χαρακτηριστικά και κάποια στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με το μέγεθος της αγοράς στην οποία απευθυνόμαστε και μας καθοδηγούν στο τι πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη συγκεκριμένη αγορά. Η προβλέψη είναι ότι τα smartphones διεισδύουν όλο και περισσότερο στην αγορά. Περίπου το 2016 οι χρήστες των smartphones, και όταν λέμε smartphones εννοούμε smartphones και tablets, θα είναι περίπου στο 1 δισεκατομμύριο. 350 εκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο εργαζόμενοι θα χρησιμοποιούν smartphones, από τα οποία περίπου τα 200 εκατομμύρια θα χρησιμοποιούν το smartphone για τη δουλειά τους. Οι πλατφόρμες που φαίνεται ότι επικρατούν και θα έχουν ένα σημαντικό μερίδιο περίπου στο 90% της αγοράς είναι η Apple, η Google και η Microsoft. Έπεται και η BlackBerry με κάποιο μικρότερο μερίδιο. Και το τζίρος που θα γίνει στην αγορά της συγκεκριμένη του mobile θα είναι περίπου στο 1-3, με το κομμάτι που αναλογεί στο κομμάτι mobile applications γύρω στα 55 δις το 2016. Υπάρχει μια τάση αύξηση των budget της εταιρείας για δαπάνες που έχουν να κάνουν με το mobile, και σε mobile projects δηλαδή. Και συνέχεια, οι decision makers αυξάνουν το budget που είχε να κάνει με λύσεις γύρω από το mobile. Πάμε να δούμε λιγάκι πώς προσεγγίζεται η συγκεκριμένη αγορά και πώς κάποιος, αν θέλει να εμπλακεί με αυτό το κομμάτι και με αυτή την αγορά, τι θα βρει μπροστά του. Να δούμε λιγάκι τις ανάγκες. Οι ανάγκες, από ό,τι βλέπουμε, είναι πολλαπλές. Ανάγκες υπάρχουν για mobile εφαρμογές τόσο ενδοεπιχειρησιακά, σε ό,τι αφορά B2E εφαρμογές, όσο και B2B εφαρμογές, όπως και B2C εφαρμογές. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανάγκη για εφαρμογές όπως κλασικό email, contacts, calendar, ο exchange στο κινητό μας, CRM extensions πάνω στο κινητό, ERP extensions πάνω στο κινητό. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές για time ordering συστήματα, τα merchandising, asset management, field service ή εφαρμογές που αφορούν το ευρύ κοινό, όπως είναι το mobile banking ή το e-commerce που έρχεται και αυτό, όπως το e-booking ή το e-ticketing και άλλα συστήματα. Αν κάποιος λοιπόν θελήσει να εμπλακεί με αυτή την αγορά και να πει ότι θέλω να κάνω business πάνω σε αυτή, δηλαδή να αναπτύξω mobile εφαρμογές, έχει να αντιμετωπίσει τα εξής. Καταρχάς, επειδή, όπως είπαμε, τα operating systems από τα mobile devices είναι συγκεκριμένα και έχουν σημαντικά μερίδια, θα πρέπει να υποστηρίξει τουλάχιστον αυτά τα οποία είναι επικρατέστερα και έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Έτσι θα καλεστεί να αναπτύξει μια εφαρμογή για το mobile μία και δύο και τρεις, ίσως και τέσσερις φορές την ίδια εφαρμογή για διαφορετικά λειτουργικά συστήματα. Το ίδιο θα χρειαστεί και για να συντηρήσει αυτές τις εφαρμογές. Γιατί τα operating systems δουλεύουν με updates, υπάρχουν καινούργια versions, δεν εγγυώνται την προς τα πίσω συμβατότητα των εφαρμογών όταν αλλάζει το version, και έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός για να συντηρεί αυτές τις εφαρμογές. Παράλληλα, όπως καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε για enterprise mobility
και εφαρμογές που έχουν να κάνουν η επιχειρησιακή χρήση, που έχουν να κάνουν με data ευαίσθητα τα οποία θα κυκλοφορήσουν πάνω από το web και στις mobile συσκευές, ή με προσωπικά δεδομένα που θα κυκλοφορήσουν στον αέρα και πάνω στις mobile συσκευές, με συναλλαγές που θα πρέπει να γίνονται με πολύ secure τρόπο, μπορεί να είναι τραπεζικά transactions, μπορεί να είναι χρηματιστηριακά transactions. Καταλαβαίνουμε ότι αυτός που θα θέλει να ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο θα πρέπει να λύσει και την άσκηση του security. Φυσικά έχει κάτι ακόμα, ένα ακόμα πονοκέφαλο, ο οποίος έχει να κάνει με το πώς θα αντιμετωπίσει τα διαρκή updates που μπορεί να έχει σε αυτές τις εφαρμογές, αναφορικά με αλλαγές που πρέπει να υπάρξουν, ή debugging που γίνεται, ή καινούργια features που προστίθενται πάνω στις εφαρμογές που έχει δώσει. Έτσι λοιπόν, ο κλασικός τρόπος ότι φτιάχνω την εφαρμογή, περιμένω να μου το εγκρίνει η Apple, να τη σηκώσω στο market, να κατεβάσει ο χρήστης, να τη ρυθμίσει και να παίξει εφαρμογή, σε εφαρμογές όπως είναι το CRM και το ERP, δεν είναι δυνατόν να παίξουν. Γιατί, απλά, πολύ απλά, η Apple θα κάνει γύρω στις 15 με 20 μέρες, αν δεν έχει και τίποτα events και τίποτα αργίες ενδιάμεσα, και εγώ θα καίγομαι για να κατεβάσω ένα update του ERP μου στο mobile και οι χρήστες μου θα πρέπει να περιμένουν 15 με 20 μέρες. Αυτό δεν παίζει. Αυτό που θα πρέπει να γίνεται λοιπόν, θα πρέπει να γίνεται το update εκείνη τη στιγμή που υπάρχει το θέμα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί, και γίνεται push το update μαζί με όλο το configuration data πάνω στο mobile του χρήστη, ούτως ώστε εκείνη τη στιγμή να αποκτά τη λειτουργικότητα που θέλουμε και να δουλεύει ομαλά. Εκτός αυτών λοιπόν, πρέπει παράλληλα να λυθεί και μια άλλη άσκηση που είναι πολύ σημαντική. Όταν μιλάμε για enterprise mobility, έχουμε να κάνουμε με διαχείριση χρηστών, διαχείριση εφαρμογών, διαχείριση συσκευών, διαχείριση της πολιτικής ασφαλείας και να κάνουμε και monitoring όλο αυτό το σύστημα, παρακολουθώντας ίσως κάποιο logging των transactions που γίνονται, και παράλληλα θα πρέπει να κεντροποιημένα να αντιμετωπίσουμε και τα data connections που μπορεί να έχουμε με ετερογενή backend συστήματα. Όλα αυτά, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνονται από πολλαπλά σημεία ή με ετερογενή συστήματα. Ιδανικά θα πρέπει να λυθεί η άσκηση και αυτά όλα αυτά να γίνονται κεντροποιημένα. Με λίγα λόγια, να έχω device management, application management, user management και το security policy όλο σε μια κονσόλα για να μπορεί να το διαχειριστεί ένας administrator και να κάνει στην ουσία το administration όλων αυτών των εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι χρήστες του. Πάμε να δούμε τώρα λιγάκι πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τη λύση που υπάρχει για όλα αυτά τα ερωτήματα και ποια είναι η λύση που έχουμε προσφέρει στην αγορά. Η λύση λοιπόν της Globo είναι η πλατφόρμα Go Enterprise. Η Globo στην ουσία, ενοποιώντας όλες αυτές τις λύσεις όλων αυτών των επιμέρους προβλημάτων, παρουσιάζει μια πλατφόρμα η οποία μπορεί κάποιος να αναπτύσσει πολύ γρήγορα, να έχει γρήγορο development και deployment των εφαρμογών. Οι εφαρμογές αυτές να τρέχουν σε οποιοδήποτε device, ανεξαρτήτως του λειτουργικού συστήματος που διαθέτει το κάθε device. Παράλληλα, να μπορεί ο administrator να διαχειριστεί κεντρικά συσκευές, users, applications από ένα σημείο, να έχει logging file και να διαχειρίζεται όλο το σύστημα και να έχει κονσόλα για να έχει ένα σημείο να ελέγχει τα πάντα. Έτσι. Και όλα αυτά να μπορούν να προσφερθούν μέσα σε ένα πολύ secure περιβάλλον. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της πλατφόρμας Go Enterprise είναι ότι η πλατφόρμα δεν περιορίζεται στο να δώσει κάποια λύση B2E ή να δώσει μια λύση μόνο B2B. Τη βλέπει την αγορά οριζόντια και μπορεί να προσφέρει λύσεις είτε σε B2B εφαρμογές, είτε σε B2E, είτε σε B2C, είτε ακόμα και σε government to citizen, G2C δηλαδή, εφαρμογές, οι οποίες χρειάζονται οι χρήστες των mobile. Φυσικά, λύσεις λοιπόν για οποιοδήποτε κοινό και υποστηρίζοντας πλήρως τη λογική του bring your own device. Το bring your own device, που είναι κάτι το οποίο θα το ακούμε ακόμα πιο έντονα προσεχώς. Στην Ελλάδα έχει αρχίσει και από τους IT managers και από τις εταιρείες έχουν μια αίσθηση του τι σημαίνει αυτό, θα το ακούμε πολύ συχνά στο μέλλον. Είναι η λογική που ο χρήστης έχει το device που αγαπάει, έχει το device που χρησιμοποιεί, το smartphone ή την ταμπλέτα που αυτός έχει μάθει να δουλεύει και με αυτήν θέλει να δουλεύει. Το να μπορέσω να του δώσω εγώ μια ακόμα συσκευή διαφορετική από αυτή για να τρέχει τα enterprise applications θα ήταν λάθος. Έτσι λοιπόν, σεβόμενοι εμείς αυτή την απαίτηση, η οποία κάπου μπορεί να υποστηρίξει πολύ
και το κομμάτι των επιθυμιών των χρηστών, αλλά και οικονομίες κλίμακας να κάνεις εταιρείες, που δεν θα είναι αναγκασμένες να αγοράζουν 1.000 και 2.000 iPads, ας πούμε, ή 2.000 και 3.000, ας πούμε, iPhones ή κάποια tablets για να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά θα εκμεταλλεύονται το device του χρήστη. Η πλατφόρμα Go Enterprise έρχεται, το σέβεται και το υποστηρίζει απόλυτα. Και να σταθώ λιγάκι εδώ πέρα να σας πω ότι εφαρμογές όπως είναι οι B2B εφαρμογές ή B2C εφαρμογές, πολιτικές εκτός του Bring Your Own Device δεν υπάρχουν, είναι μονόδρομος. Όταν εγώ σηκώνω ένα M-Ticket σύστημα στα stores για να το πάρει ένας οποιοδήποτε χρήστης και να βγάζει το εισιτήριο για το θέατρο αύριο, δεν μπορώ να του πω πρέπει να έχει ένα iPhone για να βγάζει εισιτήριο για το θέατρο. Θα σεβαστώ τη συσκευή που έχει, θα του δώσω την εφαρμογή που θα τρέχει και στο iPhone και από εκεί θα βγάλει αυτό το εισιτήριο. Αυτή είναι η λογική και αυτή είναι στην ουσία η συνένωση όλων αυτών των προηγούμενων αγκών στην πλατφόρμα Go Enterprise. Θα σταθώ πολύ λίγο εδώ. Εδώ είναι στην ουσία οι τρεις βασικές οντότητες της πλατφόρμας Go Enterprise. Ο Go Enterprise στην ουσία αποτελεί από τρεις οντότητες, από ένα εργαλείο που φτιάχνουν τις εφαρμογές πολύ γρήγορα, με τη λογική ότι τις φτιάχνουν μία φορά και τρέχουν παράλληλα σε όλα τα λειτουργικά. Το δεύτερο συστατικό του είναι το server κομμάτι και το κεντρική administration κονσόλα και το server κομμάτι, το οποίο αναλαμβάνει και όλη την επικοινωνία με τα backend συστήματα, με όλα τα interfaces και τις μεθόδους που μπορώ να μιλάω σε κάποια backend συστήματα. Και υπάρχουν φυσικά και mobile clients, που στην ουσία η Globo στις γραμμές παραγωγής της υποστηρίζει για τα λειτουργικά συστήματα iOS, Android, BlackBerry και Windows Phone τέτοιους clients. Η λογική, θα σταθώ λίγο μόνο στο client, είναι να δημιουργούμε ένα secure container πάνω στο device του χρήστη και μέσα από αυτό το container να τρέχουν οι εφαρμογές που θέλω να χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης. Όπως καταλαβαίνετε, πάλι bring your own device λογική εδώ τη σεβόμαστε απόλυτα και την υποστηρίζουμε απόλυτα, γιατί διαχωρίζουμε τον προσωπικό κόσμο του χρήστη και όλο το υπόλοιπο device του και με τα προσωπικά του δεδομένα, το Facebook, το Twitter του, το mail του, τις προσωπικές του επαφές και όλο το device, το υπόλοιπο που το έχει για προσωπική χρήση, από την επιχειρησιακή χρήση. Μέσα σε ένα container τρέχουμε εμείς, τον έχουμε full ελεγχόμενο από εμάς, οπότε όλο το υπόλοιπο device ανήκει στο χρήστη και έτσι μπορεί να νιώθει secure ότι μπορεί να χρησιμοποιεί τη συσκευή του και χωρίς να μπλέκονται τα εταιρικά δεδομένα με τα δικά του δεδομένα ή αν ο administrator κάνει lock το device, δεν θα μπορεί να πάρει τηλέφωνο, ας πούμε. Αυτό δεν ισχύει στην πλατφόρμα Go Enterprise, το σεβόμαστε, κάνουμε lock μόνο το container το δικό μας. Οπότε ο χρήστης όλες τις άλλες λειτουργίες τις έχει. Φεύγω και από εδώ. Για το security δεν θα σταθώ πολύ. Το security περιβάλλον που σας έλεγα προηγουμένως, που υποστηρίζει η πλατφόρμα Go Enterprise, έχει να κάνει με full encryption από άκρο σε άκρο, έχει να κάνει με proxy-based λογική και έχει να κάνει με το security container που ανέφερα προηγουμένως. Ένα full security λοιπόν περιβάλλον, στο οποίο μας επιτρέπει να αναπτύσσουμε και εφαρμογές που έχουν και κάποια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα security, όπως συστήματα M-Banking, M-Trading ή M-Commerce. Έτσι. Φεύγω και από εδώ. Πάμε να δούμε λίγο πώς προσφέρουμε τη λύση μας και πώς προσφέρει το Go Enterprise στην αγορά. Προσφέρεται μας από ένα πολύ ευέλικτο μοντέλο licensing, αντιμετωπίζοντας όλους τους τύπους της αγοράς. Υπάρχει το license του Go Enterprise Office, που είναι ένα license το οποίο προσφέρει ένα out-of-the-box service με τα βασικά services που θέλει ένα χρήστης, όπως είναι το email, τα contacts, το καλεντάρι του, ο exchange, εν πάση περιπτώσει, το κινητό του, συν πρόσβαση στα εταιρικά files και folders πάνω στο κινητό του. Είμαι στο κινητό λοιπόν και έχω πρόσβαση σε όλα τα files και folders, ακόμα και του desktop μου, στο γραφείο μου. Έτσι. Υπάρχει το license mobilizer. Το license mobilizer στην ουσία κάνει mobilize backend συστήματα πάνω στο device χρήστη. CRM, ERP, workflows, reporting, BI συστήματα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και υπάρχει και το Rich License, το οποίο στην ουσία απευθύνεται στο ευρύ κοινό για να υποστηρίξει εφαρμογές όπως το M-Banking, το M-Ticketing, το M-Booking, που έχει να κάνει στην ουσία με εφαρμογές που απευθύνονται σε μια μεγάλη μάζα κοινού, την οποία δεν την ξέρουμε κιόλας. Στην ουσία αυτές είναι εφαρμογές που σηκώνονται στα stores και την κατεβάζει ο χρήστης όποτε επιθυμεί να κάνει χρήση αυτής της εφαρμογής. Σας είπα λοιπόν για το Office, με το offering που υπάρχει στο Office, για το Mobilizer. Υπάρχουν και συνδυασμοί αυτών, δηλαδή αν σε κάποιους χρήστες μια επιχείρηση θέλει να δώσει και email, contacts, calendars και Office License, μπορεί να δώσει παράλληλα και ένα Mobilizer License για να δώσει και CRM και ERP και κάποιες άλλες εφαρμογές.
και το Rich License, το οποίο στην ουσία προσφέρεται για εφαρμογές οι οποίες απευθύνονται μαζικά στο κοινό. Εδώ, το συγκεκριμένο license, από ό,τι φαίνεται και από τις επαφές που έχουμε ήδη στην αγορά, φαίνεται ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως στην Ελλάδα, γιατί, όπως ξέρουμε όλοι, η αγορά στην Ελλάδα και κυρίως η αγορά η δική μας δεν είναι και τόσο πολύ στα καλά της. Η οικονομική κρίση την έχει τσακίσει. Παρ' όλα αυτά, όσες επαφές έχουμε κάνει με πελάτες, είτε με συνεργάτες και κυρίως με πελάτες, τελικούς καταναλωτές, βρίσκουμε ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και κυρίως για τα license τα συγκεκριμένα. Γιατί τα συγκεκριμένα license ίσως είναι και ένας δρόμος να αυξήσουν πωλήσεις, ίσως να κάνουν marketing campaigns με οικονομικό τρόπο, αξιοποιώντας push notifications μεθόδους, είτε γιατί βλέπουν ένα κανάλι πώλησης μέσα από αυτό. Δύο ακόμα. Θα το παλέψουμε. Έτσι λοιπόν, η πλατφόρμα Go Enterprise μπορεί να καλύψει οποιοδήποτε μεγέθους εταιρεία, οποιοδήποτε κοινό. Δεν εξαρτάται από κάποιο industry συγκεκριμένο, δεν δίνουμε λύσεις μόνο στο finance, στο banking, ας πούμε, αλλά γενικότερα. Και όλα αυτά μέσα από ένα δίκτυο συνεργατών πάντα. Μόνοι μας δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Έτσι λοιπόν, το μοντέλο που δουλεύουμε με τους partners μας είναι ένα μοντέλο revenue sharing στην ουσία, στο οποίο εμείς συμμετέχουμε μόνο στο πρώτο του κομμάτι. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι του revenue έχει να κάνει με τον partner και με την προστιθέμενη αξία που αυτός προσδίδει στα προϊόντα που φτιάχνει, στις mobile εφαρμογές που φτιάχνει. Οπότε υπάρχει και ισχυρό κίνητρο στους συνεργάτες μας να αναπτύξουν εφαρμογές και να έχουν ένα σημαντικό έσοδο. Και κλείνω με ένα slide το οποίο στην ουσία κάνει μια αναφορά της χρήσης αυτής του Go Enterprise από partner μας, οι οποίοι ήδη σήμερα που μιλάμε είναι περίπου στις 25 εταιρείες και αυξάνονται διαρκώς. Έχουν ήδη αναπτυχθεί εφαρμογές από τους partners μας που αφορούν στο SAP, το R3, στο Business One, σε Microsoft Navision, Microsoft Dynamics. Υπάρχουν clients για Zimbel CRM, υπάρχουν εφαρμογές M-Loyalty, υπάρχουν εφαρμογές M-School για Education, στην ουσία εφαρμογές για χρήση τέτοια. Υπάρχουν M-Timesheets, M-Trading και M-Banking λύσεις, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από τους συνεργάτες μας, στους οποίους αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να προσφέρουμε και ένα ακόμα δρόμο να γίνουν πιο εξωστρεφείς, να κάνουμε package κάποια προϊόντα τα οποία είναι πιο ανοιχτά στην ουσία και θα μπορούσαν να πουληθούν και σε άλλες αγορές και να κάνουμε package αυτές τις λύσεις και να τις προσφέρουμε λόγω της εξάπλωσής μας διεθνώς και σε άλλες αγορές. Αυτό είναι ένα κανάλι για τους συνεργάτες μας, το οποίο αν κάποιον τον ενδιαφέρει και θέλει να κάνει business και στο εξωτερικό, μπορεί να το ακολουθήσει. Σαφώς, το αντικείμενο το συζητάνε μαζί μας οι partners μας και έτσι προχωράμε στην διαδικασία της ανάπτυξης αυτών των εφαρμογών, οι οποίες θα γίνουν package και θα φύγουν για να πουληθούν και στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή, στην αίθουσα Φλόρινα, γίνεται μια παρουσίαση από μηχανικούς εταιρείας μας στην πλατφόρμα Go Enterprise, αναλυτική τεχνική παρουσίαση με όλες τις δυνατότητες της πλατφόρμας. Θα είναι και κάποιοι partners μας που θα παρουσιάσουν κάποιες εφαρμογές που έχουν αναπτύξει και θα γίνει και μια μεγάλη κουβέντα. Οπότε, όσοι από εσάς σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Έχει ξεκινήσει ήδη. Τελειώνει στις 4 η ώρα. Εκεί είναι διαθέσιμα και όλα τα στελέχη της εταιρείας μας για οποιαδήποτε απορία έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ τον κύριο Λαρόζα. Πολύ ενδιαφέροντα. Από μια ελληνική εταιρεία είναι καλό να ακούμε έξυπνα και πρωτότυπα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ.